Καλημέρα. Σήμερα θα κάνουμε κάτι που δεν έχετε δει στο κανάλι. Θα αφήσουμε πίσω τους Ιάπωνες και θα κάνουμε ένα βιντεάκι σε έναν Γερμανό αυτή τη φορά. Ένας Audi TT. Για να σας δώσω πάνω κάτω μια γενική ιδέα για το τι θα ακολουθήσει. Αυτό εδώ πέρα το αυτοκίνητο είναι η δήλητρη έκδοση του TT. Και όχι μόνο αυτό, έχει βελτιωθεί και έχει γίνει και Stage 1. Ίσως όμως να μην είμαι εγώ ο κατάλληλος να σας εξηγήσω ακριβώς τι έχει γίνει σε αυτό το αυτοκίνητο. Γι' αυτόν τον λόγο έχω εδώ πέρα τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχάς πες μου το ένα και το σημαντικότερο που θα θέλει να ακούσει ο περισσότερος κόσμος. Τα άλογα. Ναι, ακριβώς. Είμαι σίγουρος. Πόσα βγάζει. Λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία δυναμομέτρηση που έγινε, το αμάξι βγάζει περίπου 290 με 300 άλογα. Άρα ουσιαστικά πάνω κάτω παίζουμε γύρω στο 300 άρι, σωστά. Γύρω στο 300 άλογα ακριβώς. Και όπως βλέπω εδώ πέρα, έχει γίνει και πολύ ωραία εξωτερική δουλειά, έτσι. Έχεις κάνει αρκετές αλλαγές, βλέπω εδώ πέρα έξω. Και το χρώμα φαίνεται αρκετά ιδιαίτερο. Ακριβώς. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα στο χρώμα, για πες μας. Το χρώμα, όπως βλέπετε, γυαλίζει λίγο. Αυτό το συγκεκριμένο χρώμα ονομάζεται πέρλα. Δεν είναι απλό λευκό. Στον ήλιο γυαλίζει, αλλά και το βράδυ γυαλίζει όταν πέφτουν πάνω τα φώτα των αυτοκινήτων. Οπότε βγάζει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Είχα βαρεθεί το λευκό το απλό, το είχα παλιά. Και είπα να του κάνω κάτι καινούριο, να του κάνω ένα άλλο χρωματάκι το οποίο μου άρεσε πιο πολύ. Θα σημειώσουμε ότι αυτό το χρώμα δεν είναι βαφή, αλλά είναι ραπ. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα είναι αυτοκόλλητο. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα που βλέπετε είναι αυτοκόλλητο. Δεν είναι χρώμα, δεν είναι βαμμένο. Δηλαδή, αυτό με το τραβήξουμε τώρα και βγει από κάτω, το αυτοκίνητο θα είναι. Το αυτοκίνητο θα είναι, χάσε τι θα είναι. Το αυτοκίνητο έχει αλλάξει πάρα πολλά χρώματα. Αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο από κάτω είναι μπλε. Και τώρα θα πάμε μερικές μέρες πίσω. Θα σας δείξω κάποια πλανάκια από τα οποία είχαμε τραβήξει με τον Παναγιώτη πριν αρκετό καιρό, πριν ξεκινήσει να γίνει αυτή η μετατροπή. Και στην πορεία θα κάνουμε αυτό που όλοι περιμένουμε. Πατήματα και να δούμε τις επιδόσεις του. Το TT θα αλλάξει, θα κάνουμε πολλές αλλαγές. Θα ξεκινήσουμε με εξάτμιση στο μάνο, ως γνωστόν. Θα βάλουμε μία από το turbo μέχρι πίσω ελεύθερης ροής. Χωρίς ροής, καλά. Δεν τα λέμε αυτά. Α, δεν τα λέμε αυτά. Μετά θα συνεχίσουμε με το χρώμα, το οποίο θα αλλάξει, δεν λέμε από τώρα τι χρώμα είναι. Τι χρώμα βέβαια, μπορείτε να το δείτε πολύ εύκολα στα παρακάτω δευτερόλεπτα. Ναι. Θα αλλάξει η μάσκα, θα μπει μάσκα από RS, να μπει και αεροδομή. Αεροδομή από τι? Αεροδομή από RS πάλι. Επιστρέψαμε. Και αν θέλετε να δείτε πιο αναλυτικά τη διαδικασία, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι του Παναγιώτη, το οποίο θα το έχω κάτω στην περιγραφή, ο οποίος φτάνει πιο εις βάθος γενικά σε όλες τις διαδικασίες που έχουν γίνει στο αυτοκίνητο. Πάμε τώρα εμείς να δούμε τι έχει γίνει. Κάτσε εδώ. Τώρα κάνεις γυμναστική για να φτιάξεις χέρια. Ρε φίλε, τέτοια αμάξι 300 άλογα χωρίς χέρια δεν μπορείς να το οδηγήσεις. Θέλει χέρια, ε. Θέλει χέρια. Λοιπόν, τώρα αναλαμβάνεις εσύ. Θα μας πεις. Τι να μας πεις. Όπως είπαμε προηγουμένως, εντάξει, έχει αλλάξει το χρώμα και έχουμε κάνει ραπ. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, τι άλλο έχουμε αλλάξει έξω. Όπως είδατε στα προηγούμενα κλιπάκια, το αμάξι ήταν διαφορετικό πριν. Ας ξεκινήσουμε από μπροστά. Είχα μία άλλη μάσκα. Όπως βλέπετε, αυτή δεν έχει και πινακίδα. Είναι μία μάσκα από TTRS. Βασικά, όχι μάσκα, είναι το grill. Για να είμαστε πιο ακριβείς. Όπως βλέπετε, έχει βάψει μαύρο και το σήμα. Και ναι, κάτι λείπει. Κρατικά στοιχεία. Στη συνέχεια, τα φανάρια, όπως βλέπετε, έχουν μια μαύρη μεμβράνη, η οποία δεν υπήρχε πριν, για να γίνει λίγο πιο άγρια η μούρη του. Και ταιριάζει κιόλας, μαύρο φανάρι, μαύρο γκριλ, άσπρο καπό εκεί πέρα. Θέλω να προσθέσω ότι όλα αυτά εδώ πέρα, αυτά τα πλαστικά εδώ πέρα ήταν γκρι πριν. Ήταν γκρι προς μαύρο, αλλά δεν μου άρεσε, οπότε για να ταιριάζει θα βάψα όλα ένα μαύρο γυαλιστερό. Αρκετά μεγαλύτερη και πιο άγρια από τη μαμά. Όπως βλέπεις, αμάξι δηλαδή από το πλάι, το καταλαβαίνεις ότι δεν παίζεις ρε παιδί μου. Δεν παίζεις, εδώ πέρα μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουμε ένα φιλτράκι ελευθέρας με σωλήνα μέχρι το turbo, σωστά. Ακριβώς. Για πες, τι άλλο έχουμε. Αυτή τη στιγμή οπτικά δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό που έχει το αμάξι είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι χειροποίητο πρόγραμμα πάνω σε δυναμόμετρο. Έχουμε και κάτι φύλλα εδώ πέρα. Ατέλειες, ατέλειες.
Δεν ήρθες καλά προετοιμασμένος. Σε μαλώσω. Αφού σου είπα ότι είχα πάει στο βουνό για off-road. Νομίζω αξίζει να πάρουμε για μια γεύση για το πώς ακούγεται αυτό το φίλτρο. Οπότε ακούστε. Ακούγεται καλά. Φυράει, λίγο, καλά είναι. Νομίζω καλά είναι. Να πω ότι το μαμά τετέ βγαίνει με δύο εξατμίσεις εκεί. Εγώ επειδή μου άρεσε. Έχει δύο σε κάθε άκρη, ε. Όχι. Α, όχι δύο σε κάθε άκρη. Έχει δύο μόνο από τη μία άκρη. Έχει δύο μόνο από τη μία άκρη, μαμά. Αλλά εμένα επειδή οπτικά μου άρεσαν οι τέσσερις, αποφάσισα να βάλω δύο και δύο μπούκες. Όπως βλέπετε, το αμάξι φοράει ένα τελικό καζανάκι. Η εξάτμιση είναι downpipe από μπροστά. Η εξάτμιση είναι downpipe από μπροστά, από το τρίμπο μέχρι πίσω, η οποία καταλήγει σε τέσσερις μπούκες. Τώρα για τον ήχο δεν θα πω κάτι, πάμε να το ακούσουμε αν θέλετε και θα κρίνετε μόνοι σας. Ωραία, τι έχει να γίνει. Και για όσους αναρωτιούνται, πάμε να δούμε μέσα λίγο πώς είναι το πιλωτήριο. Εδώ είμαστε. Όπως βλέπετε, αυτό εδώ πέρα είναι το εσωτερικό του τετέ. Πολύ όμορφο ταμπλό εδώ πέρα. Με την οθονούλα του, εντάξει, εξυγχρονισμένο, να τα λέμε αυτά. Είναι aftermarket. Να λέμε και αυτά. Να λέγεται την aftermarket. Σασμάν εδώ πέρα, όπως βλέπετε, εξάρι, χειροκίνητο, όπως πρέπει να είναι άλλωστε. Οι λεπτομέρειες εδώ πέρα με τρελαίνουν. Κόρνα. Δεν λειτουργεί, γάμω το. Όμορφο του μονάκι. Μπολικό. Με τα χειριστήριά του. Ζηλεύω. Βάλε launch control. Παράλληλα, τι είναι βάλε. Launch control. Τι είναι αυτό. Α, δεν έχεις launch control. Τι. Έλα, 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 πάμε. Πόσο είναι, το πράσινο. 300, 300. Τι να είναι. Έχω τώρα όλα το φίλο σου. Ήρθαμε μια βόλτα μέχρι το Μαραθώνα να κάνουμε εδώ πέρα μερικά πατηματάκια σε έναν άδειο ανοιχτό χώρο. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει τίποτα εδώ τριγύρω πέρα από εμάς. Κάνουμε μερικές κινήσεις, για πες. Πάμε. Τι θα ακούσουμε τώρα εδώ. Πάμε να δούμε τα μάξι πως πάει. Για να δούμε. Πάει. Δώσ' του. Που επιτρέπεται κι άλλα. Αχ, ωραίος. Κατάλαβα. Μας άφησε ο παίχτης. Δύο πατήματα κάναμε και τελείωσε η βενζίνη. 300 άλογα ήθελες. Αντιπρόεδρε, δεν έχουμε στόχο εμείς. 3 hours later. Τι ρε χωριό. Τι πάθανε ρε. Ξέρω εγώ τι κάνουν εδώ. Άντε ρε, τι πάθατε. Παίρνα.
Δεν υπάρχει αυτό. Ο άλλος έχει στόπρα, κορίτσι μου. Δεν τρελό με γουρούνα. Τρελό γουρούνι. Κάτσε καλά, ε. Τρώμε τίποτα από περίπτερο. Το σκεφτόμουν. Αυτό σκεφτόμουν. Λέει. Σταματά πίσω. Σταματήσω εδώ πίσω. Μισό λεπτό, μάγκες. Μισό λεπτό είπαμε. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εδώ μέσα είναι πολύ σκοτεινά, πραγματικά. Δηλαδή, έχουμε ανοίξει τα παράθυρα, έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε, αλλά τα φημέ εδώ πέρα είναι λίγο κατράμι. Ναι, δες λίγο τα φημέ. Δεν φαίνεται, βέβαια, από την κάμερα. Δες φημέ τώρα, έτσι. Από την κάμερα δεν φαίνεται. Είναι φαίνεται διαφορά όμως. Ναι. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σκοτάδι, οπότε κάνω ό,τι μπορώ να τραβήξω φως, παιδιά. Anyway, για πες μας τώρα κι εσύ, πώς το βλέπεις γενικά το αυτοκίνητο τώρα που ανέβηκε η δύναμή του. Έχεις παρατηρήσει λοιπόν, μια σημαντική διαφορά. Λοιπόν, τώρα να σας πω εγώ που το έχω οδηγήσει και μαμά και πειραγμένο που λέει ο λόγος. Η αλήθεια είναι ότι τώρα το αμάξι που έχει ανέβει η απόδοσή του σπινιάρει λίγο. Δηλαδή πρέπει να προσέχεις τα ανοίγματα και όλα αυτά. Γιατί αν δεν προσέχεις μπορεί να φύγεις. Κουνάει λίγο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι έχω δει και κάτι τρελό σε τελικές. Σε καμιά επιτάχυνση γι' αυτά, η αλήθεια είναι ότι ναι, έχει ανέβει πολύ η απόδοσή του. Αλλά η επιτάχυνση είναι σημαντικό. Έχεις νιώσει στην επιτάχυνση, εντάξει, ότι έχει γίνει μια βελτίωση. Στην επιτάχυνση έχει γίνει τρομερή βελτίωση, δηλαδή καμία σχέση με πριν. Αυτό ήταν για σήμερα. Κλείνουμε και εδώ τώρα, όπως βλέπετε, μαζεύουμε. Τελειώσαμε. Τα φυλάκια μας. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Και πού θα πάει. Θα το ξαναδούμε αυτό.